Είμαστε εδώ στο Δημοτικό 2 της Καβάλας και έχουμε την χαρά και την τιμή λίγες ώρες πριν από την συναυλία για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Καβάλας να έχουμε δίπλα μας μια τραγουδίστρια η οποία έχει θεωρηθεί από πάρα πολλούς ως παιδί θαύμα. Έχοντας γνωρίσει φήμη και έχοντας ακούσει καλά σχόλια για την φωνή της και την ερμηνεία της από τη δεκαετία του 90. Έχουμε λοιπόν δίπλα μας την Αρετή και τη Μέ. Καλησπέρα Αρετή, ευχαριστώ που με δέχτηκες εδώ πέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, καταρχήν, όσο γνωρίζω από 6 χρονών να ασχολείσαι με την μουσική. Και συγκεκριμένα με το σαντούρι. Ποιο ήταν το κίνητρο για να ασχοληθείς με ένα όργανο παραδοσιακό σαν το σαντούρι? Πολλά παιδιά σε αυτήν την ηλικία ασχολούνται με κιθάρα, άλλοι ασχολούνται με πιο κλασικά, κλασικής μουσικής όργανα. Ποιο είναι το δικό σου το κίνητρο για να πιαστείς με το σαντούρι? Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές τα παιδιά δεν επιλέγουν τι θα μάθουν. Απλώς αυτό το ρόλο για να επιλέξουν το λαμβάνουν οι γονείς, οι οποίοι και τους επηρεάζουν άλλοτε για τα παραδοσιακά, άλλοτε για τα κλασικά. Εγώ έτυχε να έχω δύο γονείς οι οποίοι αυτό που ζητούσα προσπαθούσαν να μου το παρέχουν. Έτσι λοιπόν όταν είδα για πρώτη φορά το σαντούρι στην τηλεόραση και είδα το συγχωρημένο του δάσκαλό μου, τον Αριστείδη Μόσχου, με μαθητές τότε, κάποιος που αργότερα ήταν και δάσκαλή μου, αποφάσισα ότι μου άρεσε. Βέβαια θα μου πεις πότε το αποφάσισες, τα 6 σου. Ναι, αυτό είναι λίγο κουφό, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, πολλά παιδιά αποφασίζουν από τέτοια ηλικία τι θα ακολουθήσουν στη ζωή τους, αλλά είναι και πολλά που δεν το έχουν αποφασίσει και το βρίσκουν πολύ αργότερα. Ναι, είναι και μία από τις... Οπότε ξεκίνησες από τα 6 χρόνια να ασχολείσαι με το σαντούρι και πολύ σύντομα ξεκίνησες και συνεργασίες με ερμηνευτές όπως ο Γιώργος Σουνταλάρας, μέσω του οποίου έγινες γνωστή. Ναι, βέβαια. Τι θα θυμάσαι περισσότερο από την επαφή αυτή με τον Γιώργο Ταλάρα? Αυτό συνέβη μετά το θάνατο του δασκάλου μου, μετά το θάνατο του Αριστείδη Μόσχου. Ήταν μια περίοδος έτσι που κι εγώ η ίδια προσπαθούσα να μάθω καινούργια πράγματα. Πήγα στο μουσικό σχολείο, συγκεκριμένα στο μουσικό γυμνάσιο κάτω στην Αθήνα. Και ως ένα βαθμό αυτή η συνεργασία, εκτός από συνεργασία, ήταν και μαθητεία δίπλα στον Γιώργο Νταλάρα αλλά και στους καλλιτέχνες που μετέπειτα συνεργάστηκα μαζί τους. Έτσι λοιπόν αυτή η συνεργασία για μένα ήταν καθοριστική διότι με έκανε δημοφιλής στο ευρύ κοινό. Από την άλλη, το σαντούρι από εκεί που ήταν έτσι ένα ξεχασμένο έως παρακμιακό όργανο, θα λέγαμε,
το μαθαίναν και το μαθαίνουν πλέον μικρά παιδιά. Σίγουρα εγώ δεν είμαι αυτή που μπορώ να καπηλευτώ έτσι το όργανο, ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι καλό για το όργανο. Βασικά, πώς το ξέρω, δεν είναι μόνο το σαντούρι παρεξηγημένο ρόλο και πολλά άλλα όργανα από τα λεγόμενα παραδοσιακά ελληνικά, όπως το λαούτο, το ούτι. Τα περισσότερα. Τα περισσότερα, ναι, τα περισσότερα. Γιατί πίστεψε ότι ισχύει αυτό? Γιατί δεν έχουμε μια ολοκληρωμένη παιδεία ως κράτος που να προφυλάσει το ρεπερτόριο, τις τεχνικές. Δηλαδή, έχουμε ξεκάθαρα πτυχία τα οποία να λένε ότι εσύ που παίζεις πιάνο και παίζεις Σούμπερτ, σου αρέσει ο Μπαχ και ο Μπετόβεν, είσαι εντάξει. Εσύ που παίζεις ενδεχομένως ακόμη και για τον Μπουζούκι, Ζαμπέτα, Τσιτσάνι, Παπαϊωάννου, Καλδάρα κτλ. Δεν είσαι. Δεν μπορείς να πάρεις πτυχίο τόσο απλά. Γι' αυτό συμβαίνει. Γιατί δεν έχουμε ολοκληρωμένη παιδεία και αυτό πράγμα ως ένα βαθμό είναι πάντα επεξήλου κρεμάμενο. Ναι. Από εκεί και πέρα, μετά τη συνεργασία σου με τον Ταλάρα, είδαμε και σε άλλα πολλά μουσικά σχήματα παρόμοιου στυλ. Αν και εγώ σε θυμάμαι πιο πολύ σε μια συνεργασία η οποία είχε αρέσει πολύ με τον Γιώργο Αλκαίο. Ναι. Είναι μια δισκογραφική συνεργασία που είχε γίνει. Δεν έχουμε παίξει ποτέ έτσι. Όχι, ήταν μόνο το μόνο τραγούδι όμως θυμάμαι, ναι. Το οποίο ήταν πολύ χαρακτηριστικό και μένα προσωπικά μου είχε κάνει πολύ καλή εντύπωση. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Αυτή είπαμε προηγουμένως στην αρχή ότι έχεις χαρακτηριστεί από παλιά ως παιδί θαύμα. Παρ' όλα αυτά διαβάζω σε παλιότερες συνεντεύξεις ότι έχεις αποποιηθεί τον χαρακτηρισμό αυτό, σωστά? Ναι, γιατί αυτός ο χαρακτηρισμός είναι, μπορεί να απευθυνθεί μόνο για τον Μότσαρτ. Μιας και είμαστε και στο 2 και είμαστε έτσι μουσικά σήμερα και θα γίνει και συναυλία. Μπορεί να αποδοθεί μόνο στο Μότσαρτ. Εγώ απλώς είμαι μία μουσικός που έτυχε να παίζω ένα όργανο περίεργο. Δεν είναι καθημερινό αυτό το όργανο. Παλιότερα ήταν καθημερινό, έτσι. Το παίζανε οι παππούδες μας, οι προπαππούδες μας κτλ. Τώρα αυτό το όργανο ευτυχώς έχει πάρει μια άλλη τροπή. Παίζουν πλέον πολύ νέοι άνθρωποι. Αλλά ουσιαστικά εγώ αυτό που έκανα από μεριάς μου ήταν αυτό που αγαπούσα. Και δεν θεωρώ ότι ήταν θαύμα. Θεωρώ ότι είμαι πολύ συνειδητοποιημένη για τη μουσική που έκανα. Γιατί πάντα η γνώση για ένα μουσικό είναι το βασικότερο πράγμα. Δεν είναι το να χαρακτηριστεί ως παιδί θαύμα. Δηλαδή όταν σε χειροκροτάει ο κόσμος, έτσι, και εσύ αισθάνεσαι έτσι μια ικανοποίηση, ίσως σε μεγάλη, ίσως σε μικρή ηλικία. Και πας μετά στο 2 και συνεχίζεις να είσαι μαθητής, που σημαίνει ότι δεν έχεις κατακτήσει ένα βαθμό έτσι γνωσιακό που χρειάζεται για να πεις ότι είναι θαύμα αυτό που κάνεις, όχι εσύ, τότε θεωρώ πως δεν έχεις κάνει τίποτα. Απλώς συνεχίζεις και μαθαίνεις. Και εγώ απλώς ακόμα συνεχίζω και μαθαίνω. Εντάξει, νομίζω ότι το γυράσκο ήδη διδασκόμενος ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Η αποδοχή από το κοινό, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δει ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πώς το εισπράττεις αυτό? Βλέπεις ότι πραγματικά ο κόσμος έχει ανάγκη, διψάει για τέτοιου είδους μουσική? Εξαρτάται τι τους δείχνεις. Και εάν έχεις τη δυνατότητα αυτό το πράγμα που κάνεις να ξυπνάει μέσα τους συναισθήματα. Πιστεύω ότι το κλειδί της μουσικής μας και γενικά της μουσικής είναι τα συναισθήματα. Οπότε αυτό που ουσιαστικά κάνουμε εμείς οι μουσικοί και εγώ μέσα σε αυτούς είναι το να παρέχουμε συναισθήματα στον κόσμο. Και αυτά τα συναισθήματα να έχουν πηγή τον κόσμο αλλά και να παραδίνονται πάλι στον κόσμο. Γιατί εμείς παίρνουμε από την ενέργεια του κόσμου και ουσιαστικά τους ξαναδίνουμε πίσω την ενέργειά τους με μουσική.
Προηγουμένως τώρα εδώ πέρα στο tablet PC για μια συνεργασία που είχες με την Estudiantina, στην οποία σε είδαμε και να τραγουδάς, ίσως για πρώτη φορά χωρίς τη συνοδεία μουσικού οργάνου, χωρίς τη συνοδεία του Σαντουριού. Ήταν η πρώτη σου φορά καταρχήν που... Όχι, επειδή πολλές φορές η μουσική με συνεπέρνει περισσότερο, επιλέγω να μην έχω κάποιες φορές το σαντούρι, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν παίζουμε το σαντούρι. Απλώς πολλές φορές, επειδή ακριβώς το τραγούδι έχει πάρει ένα δικό του δρόμο, θεωρώ πως επειδή ακριβώς παίζω σαντούρι, δεν θα πρέπει σαν ντε και καλά όπου είμαι να είναι και το σαντούρι, μπορεί να μην ταιριάζει κάποια μουσική. Προτιμάς το ρόλο της τραγουδίστριας ή της μουσικού? Τη μουσικού, μουσικού εννοούμε ώστε να χρησιμοποιεί και κάποιο μουσικό όργανο, αυτό εννοούμε. Ναι, ναι. Περισσότερο τη μουσικού. Θεωρώ ότι ένα ολοκληρωμένο τραγουδιστή, αν δεν παίζει κάποιο όργανο, δεν είναι τραγουδιστή. Δεν είναι ολοκληρωμένο, δηλαδή. Ναι, σαφώς. Νιώθεις όταν, όταν είσαι πάνω στη σκηνή, νιώθεις εκτεθειμένη. Γιατί ξέρεις, είναι πολλοί που νιώθουν λίγο περίεργο όταν ανεβαίνουν στη σκηνή. Όχι, θεωρώ πως ο κόσμος. Αν είναι θετικός και εσύ, είναι πάλι με τα συναισθήματα που λέγαμε προηγουμένως, και εσύ τους δίνεις τα συναισθήματά σου μέσα από τη μουσική, θεωρώ πως ο κόσμος αυτό το εκτιμάει. Οπότε και εγώ είμαι ικανοποιημένη από το έργο που έχω να εκτελέσω. Αρετή, παρόλο το νεαρό της ηλικίας, εντάξει, έχεις περάσει εσύ αρκετά χρόνια από τον χώρο της ελληνικής μουσικής, όμως στην ηλικία τη δικιά σου υπάρχουν πολλοί άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν τα δικά σου τα χρόνια στη μουσική και δεν είναι για τις δικές σου παραστάσεις. Πόσο εύκολο πιστεύεις ότι είναι το παρόν και το μέλλον της μουσικής για όλους αυτούς, αλλά και για σένα εδώ στην Ελλάδα? Μου είπες προηγουμένως ότι σκέφτεσαι το να φύγεις έξω. Το σκέφτομαι από την άποψη ότι ζούμε μια πολύ έτσι, μεγάλη οικονομική κρίση. Ουσιαστικά αυτό που μας βρήκε είναι κάτι το οποίο δεν εξαρτάται από εμάς και μάλλον δεν μπορούμε να το μετατρέψουμε και να το παραλλάξουμε στα μέτρα μας. Δεν ευθυνόμαστε γι' αυτό, αλλά μας βρήκε εμάς το κακό. Και δυστυχώς όταν είσαι νέος και ονειρεύεσαι να κάνεις πράγματα, όχι σαν ντε και καλά να κάνεις λεφτά ή να γίνεις διάσημος, να πάρεις ένα σπίτι, ας πούμε, να κάνεις μια οικογένεια, αυτά είναι όνειρα που έχουν όλοι οι άνθρωποι. Όταν λοιπόν έχεις αυτή την αρνητική ενέργεια, υπάρχει κόσμος που δεν χαμογελάει πλέον. Δυστυχώς. Στην καθημερινότητα, δηλαδή, βγαίνουμε έξω, ζούμε σε μια υπέροχη χώρα που γι' αυτό χαρακτηριζόμαστε, επειδή είμαστε χαμογελαστοί όπως και ο καιρός μας. Έτσι είμαστε χαμογελαστός λαός, χαρούμενος λαός. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Όταν βλέπεις λοιπόν η κατάθλιψη να χτυπάει στο κόκκινο, εσύ να είσαι νέος, να έχεις όνειρα, αλλά να μην μπορείς να τα πραγματοποιήσεις. Προφανώς και σκέφτεσαι ότι το φεβιό θα είναι η μόνη λύση. Είναι η μόνη λύση? Δεν ξέρω αν είναι η μόνη λύση. Για κάποιους ανθρώπους προφανώς και είναι. Όταν έχουν μεταπτυχιακά, όταν έχουν σπουδάσει, και φυσικά οι γονείς τους έχουν πληρώσει αδρά για αυτό το πράγμα και σαφώς και οι δικοί μου όμως πληρώνουν. Θεωρώ ότι είναι τζάμπα ο κόπος σου το να κάτσεις, αλλά απ' την άλλη θεωρώ πως δεν πρέπει να φύγουμε και να αφήσουμε πάλι τη χώρα μας, την πατρίδα μας, αν θέλετε, έτσι μια συναισθηματική λέξη, να είναι έτσι έρμεο όλων αυτών των ανθρώπων που την έφτασαν. Μια πατρίδα όμως η οποία πολλές φορές τρώει και τα παιδιά της και δεν τα προβάλλει κιόλας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχω δει που σχολίασες πάρα πολύ στην προσωπική σου σελίδα στο Facebook ήταν το Λουκέτο στην ΕΡΤ. Ένα σταθμό ο οποίος
για πολλά χρόνια, πέραν από τα όσα, από τα μύρια όσα έχει περάσει η ΕΡΤ, ήταν ένας τηλεοπτικός φορέας και ραδιοφωνικός φορέας, ο οποίος προέβαλε πάρα πολύ καλλιτέχνες σε αυτό που λέμε εναλλακτικό στυλ. Δηλαδή, για τους περισσότερους, το να μην ασχολείσαι με το λαϊκό είναι λίγο πολύ ένα εναλλακτικό είδος μουσικής. Έτσι θεωρείται τύπης. Όχι ότι ναι, είναι σωστό αυτό. Αν και εγώ δεν συμφωνώ πολύ με τους όρους. Δηλαδή, το τι είναι λαϊκό πλέον είναι πολύ. Καλά, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε αυτό, εννοείται. Λαϊκό μπορεί να θεωρηθεί και το ραπ πλέον, εφόσον το ακούει ο λαός. Έτσι. Ναι. Αλλά ουσιαστικά. Ναι, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι πικράθηκα πάρα πολύ για την ΕΡΤ. Με πόναγε η καρδιά μου και ακόμα με πονάει η καρδιά μου, γιατί γνωρίζω πως καλλιτέχνες, ακόμα κι εγώ μέσα σε αυτούς και άλλοι καλλιτέχνες οι οποίοι θέλαν να ανάγουν την τέχνη τους σε κάτι σοβαρό, ουσιαστικά δεν θα έχουν κάποιο βήμα για να τους σέβονται, να τους εκτιμάνε και να τους παρουσιάζουν όπως τους πρέπει. Δηλαδή, να σας πω και κάτι άλλο για το λαϊκό που είπαμε και το εναλλακτικό, αν και ίσως αυτό κουράζει λίγο τον κόσμο. Υπήρχε μια εκπομπή της Μπίλιας Τσουκαλά. Σε άλλους άρεσε, σε άλλους δεν άρεσε. Εγώ προσωπικά είχα πάει πάρα πολλές φορές. Μια φορά λοιπόν είχε πάει ένας καβαλιώτης καλλιτέχνης, κατ' εμέ ένας από τους μεγαλύτερους λαϊκούς τραγουδιστές, ο Βασίλης Καράς. Έτσι, εν ζωή μεγάλος τραγουδιστές. Θεωρώ ότι τον παρουσιάσαν όπως το έπρεπε και τον σεβαστήκαν όπως το έπρεπε. Γιατί αυτός ήξερε τι ήθελε να παρουσιάσει, γιατί ήθελε να το τραγουδήσει, πώς ήθελε να το τραγουδήσει. Μπορεί ενδεχομένως να μην συνέβαινε πάντα αυτό. Αλλά ακόμα και ο Γιώργος Μαργαρίτης που πήγαινε, που είναι ένας λαϊκός τραγουδιστής, θεωρώ πως τον παρουσιάζαν όπως το έπρεπε. Μπορεί πολλές φορές σε κάποιους να μην άρεσε. Ωστόσο, εγώ προσωπικά δεν ευχαριστιόμουν τους καλλιτέχνες και δεν ευχαριστιέμαι τους καλλιτέχνες που δεν μπορούν να πάνε σε ένα σταθμό και οι άνθρωποι να γνωρίσουν πέντε πράγματα για τη δουλειά τους, όχι για την προσωπική τους ζωή. Γιατί αυτό που κάνω εγώ είναι η μουσική. Αυτό σπουδάζω, αυτό μαθαίνω, αυτό θέλω να δείξω στον κόσμο. Το να μου επιτρέπεις να το δείχνω, πάει να πει ότι είναι καλό αυτό που κάνεις. Το να μου επιβάλλεις να μιλάω για πράγματα που δεν αφορούν τη μουσική και δεν σχετίζονται με τη μουσική, θεωρώ πως είναι λάθος. Οπότε τώρα που έκλεισε η ΕΡΤ και επισήμως πλέον, εμείς οι καλλιτέχνες δεν θα βρούμε παρά μόνο αν υπάρξει κάποια εξαίρεση σε κάποιο μέσο ή σε κάποια εκπομπή και κάποια παρουσιάση. Είδα όμως και πολλά σχόλια σου για την ιδίως για τους μουσικούς της ορχήστρας της συμφωνικής, της ΕΡΤ. Μια ορχήστρα συμφωνική με πολύ μεγάλη προσφορά στον χώρο της μουσικής, η οποία και αυτή πλέον είναι στο Ταμείο Ανεργίας, από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτό είναι συχνό φαινόμενο για εμάς τους μουσικούς. Πολλοί μουσικοί από εμάς, παρόλο που μπορεί να είμαστε ονόμαστοι, άλλοι δημοφιλείς, άλλοι λιγότερο δημοφιλείς, αντιμετωπίζουμε κάθε φορά αυτό το θέμα. Και φυσικά, όταν έχεις σπουδάσει το να είσαι κλασικός μουσικός συμφωνικής ορχήστρας, το να θέλω εγώ να παίξω μαζί σου ένα αφιέρωμα στο Τάκι Μουσαφίρι, λέω ένα παράδειγμα, δεν θα είναι εύκολο. Αυτό που έχεις εκπαιδευτεί να κάνεις, και μάλιστα πολύ καλά, είναι το να εκτελείς κλασικά έργα. Και όχι μόνο, γενικά συμφωνική μουσική. Αυτή η ορχήστρα λοιπόν, που ήταν μία από τις καλύτερες της Ευρώπης, πλέον δεν υπάρχει. Και επιστρέφουμε στην πρώτερη κατάσταση, έτσι πρωτόλια τελείως, που έστω και αν υπήρχε δυνατότητα για κάποιον μουσικό να είναι το top για αυτόν, να βάλει στόχο, να μελετήσει, να γίνει ο καλύτερος για να μπει σε αυτή την ορχήστρα, πλέον δεν υπάρχει ούτε αυτό. Ούτε αυτό, δυστυχώς. Ξέρω το πόδι.
πάλι σε σένα. Όπως είπες προηγουμένως, γυράς κοαίτη διδασκόμενος. Πολλοί όμως, όχι μόνο στο δικό σου το χώρο, αλλά και αλλού στη ζωή, δεν δέχονται την κριτική από άλλους, ώστε να μπορέσουν ενδεχομένως να γίνουν καλύτεροι. Η δικιά σου στάση πάνω στην κριτική που έχει υπάρξει κατά καιρούς από μουσικούς κριτικούς στην Ελλάδα. Ποια είναι, παρακολουθείς τις κριτικές, διαβάζεις? Διαβάζω, σαφώς και διαβάζω, απλώς τις ξεχωρίζω σε καλές και κακεντρεχείς. Δηλαδή, μπορεί μια κριτική να είναι φαινομενικά αρνητική, αλλά κατ' ουσίαν να σου κάνει πολύ καλό. Και υπάρχει και η κακεντρέχεια, που είναι συνήθως από ανθρώπους που έχουν συμπλέγματα, ή επειδή θέλουν να γίνουν αστροναύτες στη ζωή τους, ή ενδεχομένως... Όπως ένα παράδειγμα, θυμάσαι χαρακτηριστικό, κακεντρεχούς κριτικής. Διάφορα, απλώς τα διαβάζω και μετά τα ξεχνάει ο εγκέφαλος. Είναι μάλλον ένας μηχανισμός που ενεργοποιείται στον εγκέφαλό μου. Αλλά γενικά όμως δεν έχω λάβει κριτικές. Δηλαδή από ανθρώπους που πίστευα ότι είναι πολύ σημαντικοί, δεν έχω πάρει άσχημες κριτικές. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζαν και τον νεαρό της ηλικίας μου. Θα σας αναφέρω μια καλή κριτική. Mm-hmm. Ο συγχωρεμένος Γιώργος Έψιλον Παπαδάκης ήταν ένας πολύ σημαντικός ερευνητής. Την οποία διαβάζω τώρα και εδώ πέρα μπροστά μου. Είναι πραγματικά, έφυγε πρόσφατα από κοντά μας. Και παρόλο που η κριτική του ήταν αρνητική, ξέρετε πόσο καλό μου έκανε. Με την πρώτη ανάγνωση πικράθηκα, λέω, γιατί μου το γράφει. Τι είχε κρίνει? Είχε κρίνει, νομίζω, κάτι για τους στίχους, δεν θυμάμαι καλά. Mm. Κάτι για τους στίχους, αλλά είχε δίκιο όμως. Είχε δίκιο, δεν γιατί, δω, ναι. Γιατί οι γνώσεις του ήταν από τις απαρχές της βυζαντινής μας μουσικής, μέχρι, τι να σας πω, μέχρι Μπαμπακάρι, Τσιτσάνι, τα ξέρω όλα. Δηλαδή ήταν κριτικός. Και κριτικός μουσικοκριτικός, αλλά και κριτικός κυριολεκτικά, ήταν από την Κρήτη ο άνθρωπος και μπορούσε να σου πει διαφορές και λεπτομέρειες σε ένα κομμάτι που υπήρχε στα Γιάννενα ή στην Ατολακαρνανή. Εγώ αυτούς τους ανθρώπους τους σέβομαι πάρα πολύ. Γιατί ήταν και μουσικός καλός, ήταν και συνθέτης καλός, παρόλο που δεν ήταν αρκετά δημοφιλής, ήτανε, αλλά στους μουσικούς χώρους. Στους μουσικούς χώρους. Κλείνοντας σιγά σιγά αυτή την πραγματικά της πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, είπες προηγουμένως στην αρχή της κουβέντας μας ότι λίγο πολύ σε επηρέασαν κάποιοι από το σπίτι σου για να ξεκινήσεις με την παραδοσιακή μουσική. Φαντάζομαι ότι τα ακούσματά σου ήταν αντίστοιχα. Ναι, στο σπίτι. Τι ακούσματα είχες? Κυρίως άκουγα δημοτικούς τραγουδιστές. Και ακούω ακόμα, δηλαδή, δεν έχω πάψει να ακούω. Τάκη Καρναβά, mm-hmm. Γιάννη Κωνσταντίνου, Σοφία Κολλητήρη, Τασία Βέρα, κυρίως της Ρούμελης, δηλαδή. Λόγω και καταγωγής, νομίζω ότι είσαι μεσολογίτης στην ναι, καταγωγή. Ναι, από το μεσολόγιο είμαστε. Και επειδή ακριβώς εκεί πέρα η περιοχή μας επηρεάζεται και από την Ήπειρο, αλλά και από την Πελοπόννησο μουσικά, άκουγα και αντίστοιχα, ας πούμε, Ηπειρώτες και Πελοποννήσιους. Δηλαδή, η Τασία Βέρα είναι Πατρινιά, ας πούμε. Η Φιλιό Πυρράκη είναι Κορίνθια. Και με αυτή τη γενιά έτσι μεγάλωσα στα αυτιά μου. Βέβαια, έπειτα άρχισα να ανακαλύπτω και μεγάλους τραγουδιστές λαϊκούς. Έπειτα. Στην ηλικία των 10, ας πούμε, 11. Δεν είναι ανακάλυψη αυτό. Το βρίσκεις, ας πούμε. Ναι, το βρίσκεις στον δρόμο σου. Και φυσικά και Αγγελόπουλο μετά και Στράτο, φυσικά Καζαντζίδη, εννοείται. Αγαπημένος ποιος είναι από όλους? Από τους λαϊκούς ή από τους δημοτικούς? Ας πάμε καταρχήν στους λαϊκούς και μετά ας πάμε και στους δημοτικούς. Νομίζω ότι όλοι μου αρέσουν. Δηλαδή και η Τσανδιαμάντη και η Ρίτα Σακελαρίου. Από όλους έχεις να μάθεις πράγματα που κοντά τους. Θεωρώ όμως ότι ο Αγγελόπουλος είναι πιο κοντά σε αυτό που με... Που σε εκφράζει. Ναι, που με εκφράζει. Από τους δημοτικούς εννοείται είναι ο Τάκης Καρναβάς και Γιάννης Κωνσταντίνου. Αυτή δηλαδή που προανέφερα. Είσαι τώρα, εντάξει, είσαι στην ηλικία των 24 ετών. Σε 10 χρόνια πώς βλέπεις τον εαυτό σου αρετή εδώ στο μουσικό στέρεωμα της χώρας? Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα είναι. Ποιος θα ήθελες να είναι ο στόχος σου, αλλά ασχέτως του τι θα προκύψει στην πορεία, ποια είναι τα όνειρα της αρετής για το μέλλον? Τι να σας πω, εύχομαι να είμαστε καλά, να
μπορούμε να παίζουμε μουσική. Αυτό το πράγμα που κάνουμε να παίρνει σάρκα και οστά όταν μας ακούει ο κόσμος, γιατί εμείς ξεκάθαρα στη μουσική μας έχουμε από όλα τα είδη. Η ελληνική μουσική δηλαδή έχει από όλα τα είδη. Οπότε πάντα θα υπάρχει κάτι καινούργιο να μάθεις και να ανακαλύψεις. Έτσι θέλω να σκέφτομαι. Σίγουρα θέλω να ασχοληθώ περαιτέρω και με τη σύνθεση και με την ενορχήστρωση, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορώ να κρίνω. Είπες προηγουμένως ότι πάντοτε θα υπάρχει κάτι καινούργιο για να ανακαλύψεις τη μουσική. Παρ' όλα αυτά όμως έχω δει πάρα πολύ συχνά το φαινόμενο. Κάποιοι τραγουδιστές, και όχι μόνο στο παραδοσιακό, αλλά και σε πολλά άλλα είδη, ουσιαστικά τι να κάνουν, να ανακαλύπτουν τον τροχό. Κατάλαβες τι θέλω να πω, δηλαδή. Καλό. Ναι, να ανακαλύπτουν τον τροχό. Δηλαδή, παίρνουν κάποια ήδη γνωστά μουσικά ακούσματα, λίγο τα παραλλάσσουν και τα παρουσιάζουν σε κάτι εντελώς καινούριο, εντελώς πρωτότυπο, εντελώς δικό τους. Ναι, συμβαίνει αυτό. Εγώ απ' την άλλη, επειδή ακριβώς έχω κάνει ήδη 4 δίσκους σε αυτή την εποχή που ζούμε, δεν είναι πολύ γνωστό εν πάση περιπτώσει, αλλά όσοι άνθρωποι κυρίως παρακολουθούν τα πράγματα που κάνω μέσω του διαδικτύου θα καταλαβαίνουν τώρα που το αναφέρω. Συγγνώμη. Θεωρώ ότι όταν είσαι μουσικός οφείλεις να ψάχνεις το παλιό και να σχεδιάζεις το καινούργιο. Θυμάμαι σε ένα σχόλιο που έχεις κάνει σε παλιότερη συνέντευξή σου, πολύ έντεχνη είναι άτεχνη. Ναι, το είπα. Το έχεις πει, ναι, δεν αφήνω. Δηλαδή πάνω εκεί πιάστηκα για την προηγούμενη ερώτηση. Ναι, το πιστεύω αυτό. Το πιστεύω. Υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες που, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι καλοί καλλιτέχνες με τον όρο που λέγανε οι παλιοί. Είχα παρακολουθήσει μία συνέντευξη της Ρίτα Ακελαρίου που αναφερόταν στο παιδιό του Μανώλη Αγγελόπουλου στο διαδίκτυο. Ναι. Και οι δύο κορυφαίοι τώρα, τι να λέμε, δηλαδή, εντάξει, ξέχωρα από το αν μας άρεσαν όλα τα τραγούδια που είπανε, ξέχωρα αν τους ακούσαμε όλοι, έτσι, σε καμία περίπτωση... Μορφές πάνε στην ιστορία. Είναι μορφές αυτοί οι καλλιτέχνες. Θεωρώ ότι το σχόλιο που έκανε ότι ο Μανώλης ήταν καλός καλλιτέχνης, τελικά έχει μεγάλη βάση. Ο καλός καλλιτέχνης, δηλαδή όλοι είμαστε καλλιτέχνες εν ολίγης, αλλά ο καλός καλλιτέχνης διαφέρει κατά πολύ, θα έλεγα, σε αυτό που ουσιαστικά κάνει. Οπότε, για να το συνδέσω με το έντεχνη και άτεχνη, θεωρώ πως υπάρχουν αρκετοί καλλιτέχνες οι οποίοι δεν έχουν καλλιτεχνία. Και η καλλιτεχνία τι είναι? Είναι το να πάρεις ένα πιάνο και να παίξεις κανονικά. Είναι το να πάρεις μια κιθάρα και να παίξεις δυναμικά, ρε παιδί μου. Να είσαι καλός, δηλαδή, οργανοπαίχτης. Μερικοί άνθρωποι δεν το έχουν αυτό. Άλλοι επίσης δεν έχουν φωνή. Και επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η ταμπέλα εν ολίγης, έντεχνη, άτεχνη, λαϊκή, σκυλάδες κτλ., κρύβονται όλοι πίσω από την έννοια του κάθε είδους, πίσω από αυτή την ταμπέλα, και ουσιαστικά προσπαθούν να καλύψουν τα κάλυπτα. Αυτό βέβαια, εντάξει, είναι δική μου. Είναι δική σου άποψη. Είναι δική επειδή είπες προηγουμένως για μουσική παιδεία, πιστεύεις ότι αυτό που είπες ότι κάποιοι έντεχνοι είναι άτεχνοι, το καταλαβαίνει ο κόσμος, έστω και αργά, ή πιστεύεις ότι ενδεχομένως λόγω έλλειψης μουσικής παιδείας αυτό περνάει λίγο στα ψηλά? Η έλλειψη μουσικής παιδείας δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ. Δηλαδή κάποιος Έλληνας σε σχέση με κάποιον ενδεχομένως άλλο, δεν ξέρω, από άλλο κράτος, έχει αυτιά. Δηλαδή, εμείς δεν είναι τυχαίο το ότι βγάλαμε τέτοιους τραγουδιστές και τέτοιους καλλιτέχνες. Και ας αφήσουμε τους τραγουδιστές. Γιώργος Κόρος, με το βιολί. Ή ο Χρύσανθος, Θεοδωρίδης, τραγουδιστής στα Ποντιακά. Είναι τυχαίο που βγάλαμε τέτοιους τη στιγμή που δεν είχαμε μια οργανωμένη παιδεία ως κράτος? Δεν είναι τυχαίο. Σαφώς, δηλαδή, εμείς οι ίδιοι έχουμε αυτιά. Τώρα, αν προσπαθούν να μας κάνουν να γίνουμε Ευρωπαίοι και να χάσουμε την τοπική κουλτούρα μας, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ πως είναι άλλο κομμάτι. Και πάλι όμως, το καλό πρέπει να το λες. Δηλαδή, ξέρω αν σε αρέσει εσένα ή όχι, πρέπει να πεις ότι ένας καλλιτέχνης είναι σωστός. Γι' αυτό και έντεχνος και άτεχνος, πάλι δεν μπορώ να το καταλάβω. Για μένα ο Ορφέας Περίδης, ο Σωκράτης Μάλαμας, η Μελίνα Κανά, η Ελιζέτα Καλημέρη και τόσοι άλλοι καλλιτέχνες, θεωρώ πως είναι λαϊκοί. Θεωρώ πως είναι έντεχνοι.
Μάλιστα. Λοιπόν, Αρετή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ σας για είπα την. Πολλά όχι, ήταν πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ για... Δεν υπάρχει θέμα, συγγνώμη για αυτά. Είναι πολύ πιο ουσιαστικά από αυτά που έχουμε ακούσει δυστυχώς από πάρα πολύ κόσμο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ πολύ για την σύντομη συνέντευξη και καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσείς. Να είστε καλά.